Μάλιστα, δύο παιδάκια έχει. Ε. Παιδιά, πού τα βρήκατε όλα. Τα έχει πει, μάλλον. Ξέρω εγώ. Έχουμε συναντηθεί εμεί σε παιδική χαρά. Μην κάνει ότι δεν τα ξέρει. Σε ποια παιδική χαρά έχετε συναντηθεί, στο. Λογκίνου. Στο Λόφο Λογκίνου, ναι. Ναι, στο Λόφο Λογκίνου. Παιδιά... Ξέρεις που είναι ο Λόφος Λογκίνου. Καθόλου. Ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν γνωρίζεις το Λόφο Λογκίνου. Είναι πίσω από το Καλλιμάρμαρο. Που δεν ξέρει, μωρή, βλάχα κορίθια, να πούμε το λουτράκι. Να σου πω κάτι. Δεν θα το απαντήσω. Τι ξέρει, την ψάχνω, το πορτογενέζο. Δεν θα το απαντήσω. Απ' τα κύθρα είμαι φίλε. Τι ξέρει, μέχρι να που χώρι να πάει. Δεν ξέρει, παρακάτω. Δεν θα το απαντήσω. Την άξω. Πηγαίνει συχνά. Πάω. Απλά τώρα πια με τη δουλειά είναι σχεδόν αδύνατο να κάτσω καιρό. Επίσης, για τους Έλληνες έχουν ακριβήνει πολύ οι Κυκλάδες. Ναι. Να το πούμε. Εσύ δεν έχεις ένα σπίτι εκεί, κάτι. Έχω. Εννοείται μεταφορικά για να πάτε μια οικογένεια ολόκληρη. Έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ, εντάξει, έχω μια αδερφή, μοιραζόμαστε το σπίτι, είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει να βρούμε λίγο τις μέρες. Έχει το ωραιότερο φαγητό του κόσμου. Πολύ ωραία. Έχει καταπληκτικά προϊόντα. Υπάρχει αυτό. Και είχε και την τύχη, παιδιά, να γίνει γνωστή με στην κρίση. Και αυτό που πέτυχε ήταν ότι. Πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα παραμείναν εκεί. Βγάζει αλόι, βγάζει κεράσια ο φίλος μου ο Χεροβίν πάνω στη μονή. Κεράσια. Που υπήρχε, εμείς στην Άξο είχαμε, φαντάσου υπήρχε, μου λέει, κεράσι, ήταν να μην πιάσει. Έβαλε κερασόνα και έπιασε. Θέλω να πω ότι αυτό το νησί είναι το έχει αγγίξει ο Θεός. Όπως διάφορα μέρη της Ελλάδας, το Πήλιο, τα Χανιά, την Καβάλα, πράγματα δηλαδή που λες είναι Θεέ μου. Τι ομορφιά είναι αυτή, τι... Έτσι και να έξω, θεωρώ, είναι καταπληκτικό μέρος. Το καλοκαίρι που θα δουλεύεις, θα πάνε τα παιδιά, θα κάνεις κάτι. Θέλουνε, ό,τι προλάβω. Πόσο είναι τα παιδιά τώρα? 10 και 12. Όλο το καλοκαίρι θα δουλεύεις, δεν θα μείνεις καθόλου. Δουλεύω πάρα πολύ πια. Πάρα πολύ. Δουλεύεις πολύ πια, αν ας πούμε... Δεν είχες κάνει οικογένεια. Θα ήταν πιο άνετα, ας πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει μεγάλη πίεση ότι πρέπει να βγάλεις λεφτά? Μ' αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Ιδανικά θα έπαιρναν την οικογένεια να ταξιδεύω 3 μήνες, ας πούμε, να πάμε παντού. Το έκανα παλιότερα. Τώρα μπήκαμε στη διαδικασία. Πρέπει να βγάζεις πολλά και για τα σχολεία, για τα παιδιά, για αυτά που θα θέλω να αποφασίσεις να κάνεις. Δεν πρέπει να αποταμιεύσεις και κάτι να έχεις. Πρέπει να είμαστε εμείς το. Γέροι άνθρωποι είμαστε. Κλείσαμε τα 45. Κάτσε ρε, εσύ, Λευτέρη. Εντάξει, δεν πειράζει. Αστεύομαι. Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω. Πρέπει να έχεις, μωρέ, κάτι να συμβεί. Ναι, συγγνώμη, πόσες ώρες δουλεύεις τη μέρα, περίπου? Εντάξει, είναι φορές όπως τώρα που θα κοιμηθώ 2 ώρα το βράδυ και θα ξυπνήσω 7 να πάω τα παιδιά σχολείο. Είναι λίγο βάρβαρο. Ναι. Αλλά απ' την άλλη έχει μια μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη όμως. Πολύ. Πολύ. Και πολύ δοτικότητα και πολύ. Θέλει. Πολύ υπομονή, πολύ κουράγιο, ανασύσταση, γιατί ξέρεις, είναι ένα πράγμα πολύ ζωντανό και πολύ θέλει